Να πω την καλημέρα. Να πω την καλημέρα πρώτα. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς ήθελα να μπω. Αλλιώς. Και μετά θα υμνούσα, αλλά τώρα πρέπει να μπω διαφορετικά. Πρέπει να μπω με ύμνο. Σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Αλλιά, τα σχεδίαζα αλλιώς. Από το πρωί, από τα μεσάνυχτα στο σπίτι, με ειδοποίησε ο Χρήστος, λέει σήμερα ο Δημήτρης δεν θα έρθει για κάποιο λόγο. Το παιδί να είναι καλά, ο Τσορμπατζόγλου. Ο Χρήστος εδώ πέρα έχει έρθει, μετά από μένα βέβαια, περίπου 20 λεπτά μετά. Αλλιώς ήθελα να μπω, από το βράδυ αλλιώς σχεδίαζα, σήμερα αλλιώς σχεδίαζα, τώρα πρέπει να μπω όμως με υμνολόγιο στο Σωτήρη Δασκαλάκη. Δεν θα ήμουν δηλαδή, αν δεν το έκανα αυτό, θα ήμουν εσχρός. Κτίνος, κάθαρμα, αλυταράς, οτιδήποτε. Και το τελευταίο που θέλω να μην είναι όλα αυτά. Λοιπόν, Σωτήρης Δασκαλάκης για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι αυτός που κάνει την τρόικα κουατρόικα, την κάνει κουαρτέτο ας πούμε. Για το εγώ τους ηχολήπτες. Και ειδικά Σωτήρη και Χρήστο τους θεωρώ αναπόσπαστα μέλη της εκπομπής. Ήταν όταν κάναμε τον Παναγιώτη, είτε όταν τα έκανα μόνος μου, είτε τη σεζόν που έκανα με τον Άκη του Σαχισλόγλου, καλημέρα Άκη, είτε τώρα που είναι τρόικα. Στην ουσία οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι αναπόσπαστα στελέχη αυτής της εκπομπής. Σωτήρης Δασκαλάκης, τον παρουσιάζω, έχετε την καλημέρα του, μουσική ανάσα και πάω στα επόμενα. Λοιπόν, να μαζεύεστε σιγά σιγά, γιατί πάντα όταν τελειώνει μια εκπομπή, ενώ την προηγούμενη του Κωστή, ξεκινάει τώρα η δική μας, γενικά στο ενδιάμεσο των εκπομπών, υπάρχει αυτό το κενό, ο ακροατής μπορεί να φύγει. Να πάει να κάνει μια δουλίτσα, να το γυρίσει αλλού σε άλλο ραδιόφωνο, μέχρι να το γυρίσει στην αγαπημένη του εκπομπή, ή κάποιος που δεν άκουγε τον Κωστή και περιμένει την τρόικα, μπορεί τώρα να σαλιαρίζει κάπου αλλού, ραδιοφωνικά ενώ να σαλιαρίζει, και να κάνει μια. Πώς το λένε, σάρωση ραδιοφωνική αυτή, πώς το λένε. Κάπου αλλού και τώρα σιγά σιγά μαζεύεστε γύρω από τους 107,4 μεγάκυπλους των FM, δηλαδή τον Λίμπερο. Τρόικα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί είναι εδώ η εκπομπή η οποία σαρώνει σε αυτό το δίωρο πραγματικά. Και ξεκινάμε τα σχετικά της ημέρας μετά στο διαγωνισμό για να κερδίσετε χρόνο. Τετάρτη σήμερα 14 του Μάρτη Σωτηρίου έτους 2018 Βενεδίκτου Οσίου. Στα πολύ γρήγορα είναι σήμερα Βενεδίκτου Οσίου. Πόσο καλά ξέρεις αυτόν που ακούς. Σε ποιον θα ψάξω αργότερα να βρω το τηλέφωνό του για να του ευχηθώ. Βενέδικτο. Πόσο καλά ξέρεις αυτόν που ακούς. Στα γρήγορα. Η πρώτη απάντηση που θα έρθει κάτι κερδίζει. SMS-ικά. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Επαναλαμβάνω. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Ποιο τηλέφωνο θα ψάξω τώρα μετά την εκπομπή, μπορεί και σε κάποιο διάλειμμα, για να πάρω να του ευχηθώ. Βενεδίκτου Οσίου. Αυτό. Οι υπόλοιποι που γιορτάζουν, Ευσχήμονος Επισκόπου Λαμψάκου, Φλόρα. Φλόρα είχα γνωρίσει πανέμορφη κοπελίτσα και την σύσταξε στον Παναγιώτη. Μπορεί να την έχει αναφέρει και στο Σωτήριο ο Παναγιώτης. Αθηναιοσυφνιώτισσα, Φόλα Πανιώνιος. Να είναι καλά η κοπέλα, έχω να τη δω περίπου 20 χρόνια, 22, κάπου εκεί 23. Φλόρα, Λεσβίν, Ματθίλδη και Θεογνώστου. Η Θεογνώστου λέει εδώ, Θεογνώστου λογικά είναι το σωστό. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ανατολή Ηλίου 6 και 38. Είπαμε εδώ και περίπου 10 μέρες έχει μπει το εξάρι στην Ανατολή Ηλίου μπροστά. Ήταν 7 μέχρι πρότινος. Και Δύση Ηλίου 6 και 31. Δεν φταίει ρε, δεν νοσο, είναι τέτοια, δεν είναι θέμα. Δεν. Το quiz είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας διαβάσω, θα σας δώσω ένα track list. Track list, να το πω σε απλά ελληνικά, track list είναι η λίστα, μια λίστα με τραγούδια, έτσι. Αλλά το κάνεις για ποζεριά, track list. Γιατί τώρα λίστα τραγουδιών θα πει ο άλλος είναι βλάχος αυτός. Εγώ επειδή είμαι από τον ντεπό, δεν είμαι βλάχος, το λέω track list. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, είναι μια λίστα με 5 τραγούδια. Τα έπαιξε εψέ το βράδυ κάποιος κάπου. Προσέξτε, όχι πριν 13 χρόνια, πριν 13 μήνες, πριν 3 μήνες. Εψέ το βράδυ, δηλαδή δίνω τεράστια βοήθεια. Τα έπαιξε κάποιος κάπου. Ποιος τα έπαιξε και πού. Διαβάζω τα κομμάτια. Tumbling Dice, των Rolling Stones. Help Me, του Sonny Ray Wilkins, του Sonny Boy Williamson. Time Is On My Side, των Rolling Stones. Street Fighting Men, των Rolling Stones. Foxy Lady, Jimi Hendrix.
Εψέ το βράδυ τα έπαιξε κάποιος κάπου. Ποιος τα έπαιξε πού. Εψέ το βράδυ. Σαφώς και έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Καλή στη Μαριλίζ, 2310 287 3 οκτάρια. Λες την απάντηση. Καλημέρα Μαριλίζ, αυτή είναι η απάντηση. Αν είσαι σωστός, μπαίνει στη λίστα. Θα βγάλουμε ένα νικητή 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Όλοι οι άλλοι οι χαμένοι δεν θα είναι χαμένοι, γιατί θα καβατζώσουν μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να την εξαργυρώσουν στο Opticon Express. Όχι αλλού. Μην την πάρετε και πάτε, ξέρω εγώ, στον τέτοιο, όπως λέγεται, στο Μάσιμα. Άρα. Και πείτε, γεια σας, 50 ευρώ θέλω να τρώω από την. Ναι. Ένας παίρνει το γυαλί 65 ευρώ αξίας. Βέβαια, ναι. 65 ευρώ, παιδιά. Ναι. Δώρο 65 ευρώ. Γυαλί ηλίου. Και αν θέλει, μπορεί να θέλει πρεσβειοποίηση με σκελετό τιτάνιου. Με τιτάνιου σκελετό. Πρεσβειοποίηση αυτό. Ναι. Ναι. Το πρεσβειοποίηση. Που δεν παθαίνει τίποτα. Ζευγάρι γυαλί ηλίου με τους κορυφαίους φακούς. Παίζει ρόλο αυτό. Γιατί ο άλλος λέει 65. Ο φακός είναι κορυφή. Για τα ματάκια σας. Εννοείται. Και όχι γυαλιά μαϊμού, παιδιά. Γυαλιά μαϊμού δηλαδή. Έτσι. Είναι εγκληματικό. Γυαλιά μαϊμού και παπούτσια μαϊμού είναι έγκλημα. Και μπορεί να θέλει να πάρει ένα σκελετό οράσιο, ρε παιδί μου. Mm. Και κάνει 100 ευρώ. Θα πληρώσει 35. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αφαιρίζει. Και παράλληλα, όλοι όσοι θα καταγράψουμε τα ονοματάκια σας, θα πάρετε 50 ευρώ. Η λίστα θα πάει στα Opticon Express. Έτσι. Θα πάρετε 50 ευρώ. Και δωρεάν οπτομετρική εξέταση για όλους τους συμμετέχοντες έχουμε. Έτσι. Γιατί βαριέστε να πάτε στον οφθαλμίατρο να πληρώσετε το 50 ευρώ εκεί πέρα. 4 καταστήματα. Το αγαπημένο του Μάριου βέβαια είναι στο Μακεδονία Παλάς. Κάτσε. Έγινε. Α, βάζει. Ξαναλειτουργήσε το πήγε αυτό. Ναι, στο Μακεδονία Παλάς. Συγγνώμη. Στο Μακεδονία Παλάς ήταν. Στο Πόρτο Καράς. Στο Πόρτο Καράς. Α, πηγαίνει τώρα, ε. Πηγαίνει τώρα. Πηγαίνει τώρα. Το στυλό. Ναι, ναι. Αυτά είναι τραγικά. Αυτά είναι τραγικά. Ναι. Ευτυχώς. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. Σωτήρητε σε πυρημού. Μακεδονία Παλάς το σβήνουμε, παιδιά. Λοιπόν. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. Γιατί πήγαμε Πόρτο Καράς, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο κορυφαίο ξενοδοχείο. Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Θα μπει στο Μακεδονία Παλάς. Γιατί, καλό ξενοδοχείο. Το Μακεδονία Παλάς. Απλά δεν θα πάω να μείνω εγώ. Έχω ιστορία που θα πεθάνω. Δεν θα νιώθω ασφαλής. Έχω ιστορία στο Μακεδονία Παλάς. Είναι φίλοι μου, ξέρεις. Την ξέρει ο Σωτήρης. Είναι όλοι φίλοι μου στο Μακεδονία Παλάς. Αφού είναι Αριανοί, πήγε πολύ. Όλοι όσοι δουλεύουν μέσα. Λοιπόν, περίμενε να πω Opticon Express τώρα, κορυφαίο. Λοιπόν, Πόρτο Καράς. Ανοίγει ο καιρός. Όταν ανοίξει προς τα εκεί και το Πόρτο Καράς, θα πάτε να παίρνετε από εκεί τα γυαλάκια σας. Θα στα πω πιο καλά το καλοκαίρι αυτά. Στο δεύτερο ποτάρι. Απλά να το έχετε στο μυαλό σας ότι ο Opticon Express είναι τόσο μεγάλος που έχει Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. 26 Οκτωβρίου, απέναντι ακριβώς από τα δικαστήρια. Εκεί πάω εγώ. Τα ξαναλέω, τα είπα τώρα, ναι. Ναι, τα ξαναλέω, γιατί ναι, τα λέω με ένα διαφορετικό όμως. Ναι. Και ναι. Πολυτεχνείου 23 στην Ευκαρπία, γιατί τιμούμε τον τόπο μας. Ναι, Ευκαρπία, θυμάμαι μόνο το Πολυτεχνείο. 23. 23. Ναι. Ευκαρπία και τιμούμε τον τόπο μας εκεί πέρα, έτσι. Να ξέρεις. Ναι. Αυτό τη Ευκαρπία έχει πιο σακισλόκλα, να το λέω πιο συχνά. Να τιμώ την Ευκαρπία. Γιατί είσαι καμία σχέση νομίζω με αυτό. Ναι, αλλά Opticon Express έχει. Ναι. Λοιπόν, και εκεί που πηγαίνει ο Μάριος κάθε δύο μέρες για να πάρει καινούριο γυαλί ηλίου με τις δωρεπιταγές των 50 ευρώ, γιατί λέει κάθε μία που παίρνει ο ακροατής παίρνει και μία ο Μάριος. Έχει καμιά 500 ευρώ σε δωρεπιταγές στο Opticon Express. Τις παίρνει μία-μία. Αλλάζει γυαλιά κάθε δύο μέρες. Δεν έχω πάρει ούτε μισή. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και κάθε δύο μέρες, μια φορά σε είδαμε ξύλινο σκελετό, μια σε είδαμε τιτάνιου, μια σε είδα με το άλλο το γκοφρέ. Για δωρεπιταγή είπα δεν έχω πάρει. Αφού παίρνεις και τα γυαλιά, κρατάς και την δωρεπιταγή μετά. Γυαλιά μου έχει δώσει. Παύλου Μελά 11 στο κέντρο. Downtown. Σε αυτό το μαγαζί, να ξέρετε, από τα τέσσερα που σας προανέφερα, σε αυτό έχει και τη μεγαλύτερη ποικιλία. Δηλαδή, τα άλλα είναι πώς ευολεύει τον καθένα. Ναι. Εμένα, ας πούμε, με βολεύει τα δικαστήρια, γιατί είναι στο πάρκινγκ μου δίπλα, οπότε ναι. Με βολεύει. Κάνεις κούτρα πάρκινγκ. Εννοείται. Και κούτρα γυαλί. Έτσι. Άλλος βολεύει Παύλου Μελά. Άλλος βολεύει στην Ευκαρπία. Αλλά το Παύλου Μελά, επειδή πήγα κιόλας από εκεί, πήρα το τέτοιο. Για τον μπάσκετ. James Worthy. Ναι. Έτσι. Τα James εκεί Worthy. Έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία, παιδιά, για να διαλέξετε γυαλάκι ηλίου. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένας θα πάρει το 65 και όλοι οι υπόλοιποι το 50. Στην ουσία μοιράζουμε. Και δεν υπάρχει χαμένος. Γίνεται χαμός. Ουσιαστικά. 23-10, 287, 3 οκτάρια. Απαντάς, δώσαμε το κουιζάκι. Είναι νομίζω λίγο θέλει το μυαλό να δουλεύει. Δεν ανάγκη να το ξέρεις, το μυαλό να δουλεύει. 157, όχι, δεν είσαι, δεν αυτός. Δεν αυτός. Αυτό είναι άλλο, δεν έχει SMS-ικό. Γι' αυτό είναι SMS-ικό αυτό, έτσι. Σε ποιον θέλω να πάρω είναι σήμερα Βενεδίκτου Οσίου. Ποιο τηλέφωνο θα ψάξω να βρω για να πάρω να ευχηθώ αργότερα.
μετά το τέλος της εκπομπής. Μπορεί να βάλω σου τι να ψάξει. Τώρα το δίνει okay. στη Μαριλίζη ή το δίνει με το διαγωνισμό. Όχι, όχι, όχι. Ο διαγωνισμός στη Μαριλίζη αυτό είναι άλλο άσχετο. Επειδή είναι Βενεδίκτο Ιού σήμερα, είπα που θέλω να πάρω να ευχηθώ μετά. Σε ποιον? Βενέδικτο. Στο Βενέδικτο. Ναι. Το quiz Opticon Express είναι. Σας δίνω μία λίστα. Αυτή η λίστα χθες το βράδυ παίχτηκε κάπου. Ναι, πού να το ξέρουμε. Ακούστηκε κάποιον. Ήδη υπάρχουν απαντήσεις. Είμαι σίγουρος. Ποιος την έπαιξε, ποιος. Ποιος την έπαιξε και πού. Από αυτούς, όποιος και να πάρει έξω, εγώ του το δίνω. Ναι, ποιος και πού. Όχι, θα νικητή, θα βγάλουμε έναν. Όχι, θα πάρουν όλοι γυαλιά. Από τον νικητή. Α, μην το λες. Δωρεπιταγή θα πάρουν όμως. Δωρεπιταγή όλοι. Δεν υπάρχει χάρη. Ξέρουν, δεν ξέρουν το quiz. Ναι. Ναι, ναι, θα πάρουν όλοι. Το quiz απλά θα πάρει το 65. Θα πάρουν, απλά το, η μία σωστή απάντηση, κλήρωση, θα πάρει τα γυαλιά. Να δώσω και μια εναλλακτική, είναι να δώσω και ένα δεύτερο quiz εγώ. Άντε, κατά κάνεις. Να δώσω τη λίστα και να πες δώσω στο ένα quiz. Δεύτερο quiz. Δες το quiz, δώσω το quiz, να δώσω και τη λίστα μετά. Πες. Ωραία, το δεύτερο quiz είναι. Τι χρώματα φοράει ο Άρης. Όχι. Ποια η Βηροειδή, πώς λέγεται η ομάδα οι Βηροειδές, η οποία ξεφτέλησε τη Manchester United. Άντε, άντε, Opticon Express διαγωνισμό είναι. Άντε, Opticon Express διαγωνισμό είναι. Άντε, μην κοροϊδεύει. Μην κοροϊδεύει, να είσαι σοβαρό όταν δίνει τέτοια. Άντε. Ποια ομάδα η Βηροειδών ξεφτέλησε χθες τη Manchester United. Λοιπόν. Μια ομάδα. Κέρδισε μέσα στο Old Trafford μέχρι το 70. Αυτοί που κάνουν κακά πάνω τους είχαν το λεωφορείο να πάρουν το 0-0. Λες είχαν κερδίσει στο πρώτο μάτς. Άντε με το λεωφορείο, άντε με το λεωφορείο. Είδα και με τη Λίβερπουλ. Τσακώνει δύο τεμάχια. Για το Σάββατο δεν είπες τίποτα. Δεν μιλάνε καθόλου. Ή τρίτη μέρα σήμερα δεν μιλάω, δεν είπατε τίποτα. Άντε. Όποιος πάρει. Σας ήρθε μια χαρά με τον Πάουκ και μιλάτε για το United Liverpool τίποτα. Μια χαρά σου. Διαγωνισμό δίνω. Ναι. Όποιος πάρει και πει ποια ομάδα η Βηροειδών χθες ξεφτέλησε τη Manchester United μέσα στην έδρα της, κερδίζει το 65. Τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζει αυτή. Τίποτα. Είναι μία λίστα τραγουδιών. 65. Και θα δούμε, άκου. Και θα καταγράψει η Μαριλής πόσοι ξέρουν το δικό σου. Καλά το δικό και εντάξει. Πόσοι ξέρουν το δικό μου. Εντάξει. Τον, ναι, εσύ όποιος βρει τη λίστα. Καλό. Όποιος βρει αυτό που λέει ο Μάριος κερδίζει τον 65 Μάριο Ασλαμά. Το είπε ο Σωτήρης Ασκαλάκης αυτό, έτσι. Μην κλέβουμε εδώ, ξέρεις. Εμένα δεν μου αρέσει να κλέβω. Ξαναλέω το διαγωνισμό. Ένας είναι ο διαγωνισμός που κυβάλλει ο Μάριος. Ναι. Ένας είναι αυτό που λέω εγώ. Αν ξέρετε, παίρνετε τηλέφωνο και λέτε. Ναι. Θα πω μία που δεν είναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Δεν αυτή σίγουρα. Έτσι. Γιατί έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Θα πάρετε τη Μαριλής και θα μπείτε στην κλήρωση για το 65. Όλοι μα όλοι όμως που θα πάρετε. Θα πάρετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Opticon Express. Ανοίγει ο καιρός. Πάρτε καινούριο γυαλί ηλίου. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε. Το δικό μου είναι απλή tracklist, έτσι. Tumbling Dice, Rolling Stones, Help Me, Sonny Boy Williamson, Time is on my side, Rolling Stones, Street Fighting Man, Rolling Stones, Foxy Lady, Jimi Hendrix. Εψέ το βράδυ, κάποιος τα έπαιξε αυτά. Το έκανε βράδυ. Το DJ και τα έπαιξε κάπου. Ποιος είναι και πού τα έπαιξε. 23-10-2-13 οκτάρια. Να πάμε σε break. Να μην... break. Και επιστρέφουμε δερμύτερη. Τόση ώρα δεν είναι το κινητό. Το ανοίγω τώρα και βλέπω Jose out από παδό της United. Ναι, αυτό ακούστηκε πολύ χθες. Έγινε λίγο χαμός το βράδυ και στα... εννοείται. Στα αγγλικά και στα social media όλου του κόσμου με τον Jose Mourinho. Εδώ είμαστε, είναι η Τρόικα. Δημήτρης Ορμπατζόγλου, αν το δείτε πείτε μου. Χρήστατο Τσαλτίδη, αν το δείτε θα σου πει. Αν το αρρώστησε, εντάξει. Περαστικά σιδερένιο. Εσύ ο Δημήτρη φέτο το παιδί. Του να είναι καλά. Σιδερένιο. Πολύ. Γι' αυτό σου λέω, φίλε, μην είσαι πάω. Καλά είσαι Άρης. Καλά η Μυρακλή. Την υγειά μα. Αυτό τι χάλια. Βλέπω την έκθεση αστυνομία για τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Δεν έχει δει το όπλο. Κοιτάξτε, είναι υποχρεωμένη να το δει. Σε αυτά είσαι λίγο. Είσαι απόλυτο. Γιατί κοιτάς έτσι, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Από κοντά εκείνη τη στιγμή μέσα στην ένταση κοιτάνε όλοι εκεί πέρα κάτω. Αυτό θέλω να σου πω εσύ. Δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά. Εσύ το είδες, πότε το είδες πρώτη φορά, σε φωτογραφίες. Εμένα μου το είδες. Η αστυνομία γράφεται την άλλη μέρα. Α, όχι εκείνη τη στιγμή. Και έχει γίνει ήδη υπάρξει δίωξη για αυτό το λόγο. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αδέρφη, εδώ πέρα είμαστε Τρόικα, φιλόπατρες Μάριος. Άλλο το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. Ναι. Βαγγέλης Γραμμένος κτλ. Ναι. Φαντάζομαι, φαντάζεσαι μάλλον. Μίλησε ο Γραμμένος καθόλου, έχει μιλήσει μέχρι τώρα. Πήρε θέση για έχει τα γίνει θέματα. Ο Κώστας Καραμανής του. Πήρε θέση για τα θέματα αυτά. Για το... Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, λες. Με το πιστόλι, αυτά όλα είναι σημαντικά. Αρκετά. Νομίζω. Μίλησε καθόλου τίποτα, δεν είπε. Ουδε μία κουβέντα έγινε στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Προς εκτάκτων θεμάτων για το θέμα. Εντάξει, σιγά σιγά. Ναι, αλλά δώσαν τα τηλεοπτικά στο Ε. Γι' αυτό συζητήσαμε. Εγκρίθηκε. Αυτό είναι ίσχυρο. Οκ. Οκ. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Έχουν πέσει δύο διαγωνισμοί.
για να έχετε έτσι την, το περιθώριο επιλογής, διευκολύνουν τους ακροατές, για τα Opticon Express. Ο ένας είναι του Χρήστα, το άλλος είναι δικός μου. Συνδέονται και οι δύο, είναι ποδοσφαιρικοί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ο δικός μου, δεν είναι τίποτα μουσικός, ξέρω εγώ, εικαστικός, και ο δικός μου ποδοσφαιρικός είναι. Πού ακούστηκε, εψέ το βράδυ και από ποιον, ποιος έπαιξε δηλαδή ως DJ και πού την ακόλουθη track list. Μας το είπες ρε φίλε, μας τρως τη μισή εκπομπή όμως κάθε φορά. Τρία κομμάτια Stones, ωραία. Foxy Lady, Jimmy Hendrix και το Help Me του Sonny Boy Williamson. Ωραία. Ποιος τα έπαιξε και πού. Το δικό μου ερώτημα είναι ποια οι Βηροειδοί κέρδισαν χθες και διέσυραν τη Manchester United. Καλά δεν διέσυραν και κάνανε, άστο, δεν υπήρχαν επί 60 λεπτά. Άστο. Λοιπόν, σχολιάζεις αν θες. Ντροπή του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Σχολιάζεις αν θες. Αποκλείστηκες. Ναι, σχολιάζεις αν θες την εψεσινή βραδιά, εσύ που ακούς, του Champions League, όπου είχαμε Ρώμα 1800 κάτι. Μην πεις το quiz μου. Όχι. Όχι. Ωραία. Σαχτάρ Ντόνετσκ 1900 κάτι 1-0 και Manchester United 1878-1, 1905-2. Έτσι θα σχολιάσεις αυτά. 696 λέει, ελπίζω να σχολιαστείτε ότι συνάδελφός σας Βαγγέλης Αρναούτογλου κατά δήλωσή του απολύθηκε από το έθνος γιατί ανέβασε στο φωτογραφία του Ιβάν με το όπλο. Στο Facebook, έτσι. Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου είναι γνωστός reporter ΑΕΚ. Ναι. Από τους πλέον γνωστούς στην Αθήνα και από αυτούς που δεν θεωρούνται σαν και εμένα ή το Σταύρο ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν προκαλούν και τόσο. Είναι χαμηλών τόνων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες ανέβασε στο Facebook μια τοποθέτηση δική του που έλεγε αυτό ακριβώς. Ότι απολύθηκε χθες γιατί ανέβασε μια φωτογραφία με τον Ιβάν και έγραψε πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Και τον φώναξαν αμέσως μετά από το έθνος και τον απέλησαν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό στη Θεσσαλονίκη δεν ακούγεται πολύ, ούτε σχολιάζεται. Ορθώς για μένα σχολιάστηκαν όταν έκανε τα ίδια ο Μαρινάκης. Στα νέα ή οτιδήποτε άλλο. Και έφυγαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από τις εφημερίδες ή από τα μέσα για αυτό το λόγο. Και αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέω, ότι δυστυχώς όλοι μας, και το λέω όλοι μας, δεν το πάω στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο, δεν θέλουμε ούτε ισονομία, δεν θέλουμε ούτε να επιβάλλει τη δικαιοσύνη. Την ισονομία στην Ελλάδα την αντιλαμβανόμαστε στο να φάμε ό,τι έφαγαν και οι άλλοι. Δηλαδή η ισονομία για ένα ΠΑΟΞΗ είναι να, επειδή πήρε 20 κάλπικα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, η ισονομία είναι να πάρω κι εγώ 20 κάλπικα πρωταθλήματα. Δεν σκέφτεται ότι αυτού του είδους η ισονομία επηρεάζει τους υπόλοιπους όλους ως κατάφορη αδικία. Δηλαδή, πάντα ακούω εδώ και τρεις μέρες, δεν σχολιάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν λένε για το όπλο του Σαββίδη. Λένε ότι το είχε και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και αυτοί οι αλυταράδες που τα κόνανε αυτά. Σήμερα ακούω το νέο τέτοιο με το όπλο που βγήκε στον Ουάρντα. Καλά, αυτό τι τώρα δεν είναι. Ναι, μα αυτό είναι το επιχείρημα. Δεν το παίζανε αυτό και τα λοιπά. Ας μάθουν όλοι αυτοί. Το οποίο μπορεί να είναι και ερωτικής χρειάς. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να είναι. Ας μάθουν τι λέει η αστυνομία ότι είναι. Τώρα που πέρασε. Α, τι είπε, για πες. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτά πακάσε. Γιατί είναι στην προκαταρκτική τέτοια. Α, εντάξει. Δεν χρειάζεται. Ας μάθουν όμως. Και όταν μάθουν, να βγουν να το πούν. Α, με βάζεις τώρα και μένα σε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό θέλουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν τον απολύει ο Ιβάν, δεν τρέχει καστάνο. Παντελονάτος, Πόντιος, Λεβέντης, αυτά κτλ. Αν ο Ιβάν ήταν στον Άρη, θα λέγανε ακριβώς τα αντίθετα. Θα μου πεις και εσύ, αν ο Ιβάν ήταν στον Άρη, θα έλεγες άλλα. Και τότε θα έχεις τέτοια τοποθέτηση. Μα βάζω και τον εαυτό μου στο αυτό που λέω, όλοι μας. Ναι. Απλά εσείς παραμένετε υποκριτές. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι η υποκρισία σας έχει βαρέσει κόκκινο πια. Και το κακό για εσάς είναι, το πολύ κακό για εσάς είναι, ότι ό,τι και να λέτε, πλέον έχει έρθει λίγο διαφορετικά το πράγμα, γιατί έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει UEFA, υπάρχει FIFA. Και δεν περνάει η προπαγάνδα εκεί. Ρωτάει ο ΠΑΟΞΙΣ. Τώρα κάνουμε λίγο αδικούμε αυτούς που έχουν στείλει πρώτη μήνυμα. Θα τα διαβάσουμε. Φουβού και τα δικά σας θα τα διαβάσουμε τα παιδιά. Απλά τώρα για να το πάρει ροή ο Χρήστανθος. Ο 164, λατρεμένος μου ΠΑΟΞΙΣ, ρωτάει. Ποια δικαιώματα πήρε το ΕΤΒ? Απάντηση. Της εθνικής ομάδας. Αυτό.
Ναι, γιατί έτσι που το είπες, θα ακούτε κάτι σαν ανήμερο. Για τα φιλικά παιχνίδια, τα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια που, έχει δώσει εθνική, που θα δώσει η εθνική ομάδα. Με Ελβετία στην Τούμπα. Το οποίο μάλιστα δεν θα γίνει στην Τούμπα, Μάρια. Ευτυχώς, ναι, βέβαια. Πριτάνευση η λογική. Το γιατί... πιο πιθανό είναι να και γίνει. Και πριν γίνουν αυτά, το έλεγα έτσι. Το πιο πιθανό είναι να γίνει στο ΆΚΑ. Μπορεί να γίνει και στην Κρήτη. Βρε, ας γίνει και στο Αγροτικό Αστέρα. Εντάξει, το συντούμπα τώρα το φιλικό αυτό. Πάντως, να σου πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά δεν περίμενα να εκτεθεί τόσο πολύ ούτε ο πρόεδρος ούτε οποιοδήποτε άλλο. Υπό ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, οκ. Okay, αντιλαμβάνομαι. Θες να γίνει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Το πα στην Τούμπα. Ούτε Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και τίποτα να μην συμβαίνει. Όταν γίνονται τέτοιου είδους επιλογές. Τον βάζει τον άλλο στην υποψία, ρε παιδί μου. Τον βάζει στην υποψία. Από το να γίνεται το συμβούλιο της ΕΠΟ στη Μακεδονία, παλάζε, φίλε. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό το γραμμένος με όλη αυτή τη συμπεριφορά τώρα. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, η ΕΠΟ θα είχε βγει να τοποθετηθεί. Εδώ δεν λέει τίποτα. Αν εσάς σας αρέσει και είστε και εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, σας αρέσει αυτό το πράγμα ή πιστεύετε ότι λέω κάτι που είναι λάθος αυτή τη στιγμή, να το ανοίξουμε τις γραμμούλες, να το συζητήσουμε. Αν εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά από αυτά τα περιστατικά δεν έπρεπε να πάρει μια θέση. Εγώ δεν λέω να πάρει θέση υπέρ του. Να βγει και να πει ότι όλα αυτά τα ζούμε όλα αυτά τα χρόνια με όλους τους παράγοντες. Για να κριθεί γι' αυτό. Δεν γίνεται όμως να συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο με εντολή της κυβέρνησης, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. Να μην κάνει καμία αναφορά, μην λέει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν γίνεται να βγάζει έκθεση η αστυνομία. Κοροϊδεύαμε αυτά που κάνανε με τον Ολυμπιακό η αστυνομία. Που οι κάμερες ήταν κλειστές, που οι αστυνομικοί δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα. Και τώρα βγάζει η αστυνομία, η οποία ήξερε βέβαια να αναβάλει το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Γιάννη, τον Τζουρίδη μου, Γιάννη, ήξερε να αναβάλει το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Συγκράζουν τουλάχιστον 2-3 Αριανοί που γνώρισα. Γιάννη, τον ένα τον ξέρω χρόνια. Γιάννη, αν θες πάρε τηλέφωνο και τις γραμμές και πες στον Ζαλτίδη. Τον αρχικράκτη. Λέει είμαι πατέρας παιδιού. Τον αρχικράκτη. Τέλειο το συνάντησα χθες εδώ, να ξέρεις. Τον αρχικράκτη μου. Εδώ απ' έξω. Χαιρετίσματα έχεις. Το παιδάκι του Παναγιώτη. Το φίλο του Χρήστο. Α, το Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο. Μιλήσατε. Ναι, φυσικά. Σε απειλήσε, όχι. Τι? Σε απειλήσε, όχι. Ο Γιάννης λέει πες στον Ζαλτίδη, κρίμα που είναι και πατέρας. Αριανός άρρωστος ο Γιάννης, κίτρινο αίμα. Κρίμα που είναι λέει καλά που αναβλήθηκε. Πώς θα πήγαινα εγώ στο παλέπες στον Ζαλτίδη, λέει πάνω από τις σικές. Τα κρίμα που είναι πατέρας, ας τα κρατήσει ο καθένας για τη δική του οικογένεια. Ναι, σου λέει ο άνθρωπος τον να κάνει, εντάξει. Το κρίμα που είναι πατέρας, ας τα κρατήσει ο καθένας για τη δική του οικογένεια. Να ανατρέψει. Επειδή και αυτός είναι πατέρας. Να ανατρέψει. Να ανατρέψει. Να πάει να το κάνει τάκλινγκ, δηλαδή το παιδί του. Λοιπόν. Να αναθρέψει. Να αναθρέψει. Το καθένας τα παιδιά του όπως θεωρεί ότι πρέπει να τα αναθρέψει. Και από εκεί και έπειτα ας αφήσει για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, άξιο όμως. Πολύ σωστή η απόφαση, γιατί θα πολύ σωστή απόφαση ήταν η αναβολή μιας συγκέντρωσης, η οποία μάλιστα δεν είχε και αντικείμενο μετά τη δικαίωση του ΠΑΟΚ. Φίλε. Φίλε. Αυτό έγινε τελευταία στιγμή. Και όχι ένα επίσημο. Όχι ένα επίσημο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Επειδή αυτό έγινε τελευταία στιγμή, δεν έπρεπε να αναβληθεί το επίσημο ματς. Εντάξει, οκ. Okay. Γιάννη. Αλλά σου λέω, υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, ναι. Δεν έχει σκεφτεί όλες τις παραμέτρους ο Γιάννης προφανώς. Εσύ σου λέει άμεσα έχει... τον κίνδυνο τώρα. Να είμαι άσε να τα πει μόνος του, μην τα λες εσύ. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, πάρε τηλέφωνο μετά. Και, επειδή είπες για απειλή. Ναι. Τέτα, εγώ με τον Χρήστο, ξέρει και ο Χρήστο ότι απειλή είμαι εγώ, όχι αυτός. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Δεν πιστεύω ούτε στο ύφος του Χρήστου. Ναι, λοιπόν. Και στο ύφος του. Και στο ύφος κυρίως. Όντως. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι. Δεν γίνεται να κράζουμε μονίμως τους άλλους. Η αστυνομία λοιπόν έπρεπε να γράψει για τα όργια που έγιναν στα αποδυτήρια με τον Πλατανιά. Η αστυνομία έπρεπε να γράψει για το όπλο του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό είναι δικαιοσύνη και σωστή ενέργεια. Δεν είναι, δεν τα γράφουν εκεί, άρα δεν τα γράφουμε και εδώ. Γιατί εκτός από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ υπάρχουν και άλλοι. Θα μου πει και όλα κάποιος, ο Άρης φίλε δεν παίζει στη Σούπερ Λίγκα, τι σε νοιάζει. Με νοιάζει. Με νοιάζει. Η δικαιοσύνη δεν είναι επειδή ευνοείται ο X επιχειρηματίας να ευνοείται και ο άλλος επιχειρηματίας. Γιατί όλοι αυτοί ευνοούνται έναντι όλων των υπολείπων επιχειρηματιών. Αλλά εδώ μας νοιάζει, όχι εδώ, παντού, όλους, να είμαι σωστός,
παρόλο που δεν είναι πολύ σωστή, παρόλο που γράφουν τα μισά, λένε τα μισά και όπως τους βολεύει, να είμαστε σωστοί τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή και να ζητούμε όταν λέμε ισονομία να τιμωρούνται όλοι. Όχι να μην τιμωρούνται όλοι. Έτσι. Δεν είναι ισονομία αυτό. Mm. Λοιπόν, Όμηρε, σου είπα ότι δεν για ευνόητο λόγο δεν δίνω την απάντησή σου, 157. Βάλαμε αυτό, δεν είναι το quiz από το Core Express. Απλά έτσι κάποιοι, επειδή είναι σήμερα Βενεδίκτου Οσίου, είπα ποιο τηλέφωνο θα ψάξω να βρω, ποιου ανθρώπου, για να του ευχηθώ αργότερα. Έχω βάλει ήδη το Σωτήρι να ψάχνει, δεν είναι τόσο εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Είναι Βενεδίκτου Οσίου. Σε ποιον θέλω να ευχηθώ σήμερα. Οκ, okay. Να δούμε πόσο καλά ξέρετε αυτόν που ακούτε. Αυτούς που ακούτε, η ενότητα είναι αυτή. Μας ξεπαρθένιασε σημασικά ο λατρεμένος ο Θουβού. Just a reminder that Friday is the UCL of draw. Σκέτο UCL draw προφανώς θες να πεις. Unless you support United, then it's just Friday. Πραγματικά αλάτι στην πληγή μου ρίχνεις, Θουβού, και συνεχίζει ο ίδιος. Βρε απάτη Πορτογάλε, κρατάς τον Μάτα έξω όλο το παιχνίδι. Μαζί σου, εννοείται. Χθες το, χθες το μάτς ότι το κάνει δώρο. Στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Εγώ το είδα από το πρώτο λεπτό, από πριν ξεκινήσει το είδα. Στο 72. Ναι, εντάξει. Απαράδεκτος, τον Χουάν Μάτα, στην κατάσταση που είναι, στη φόρμα που διανύει, με τη φόρμα που διανύει, να μην το βάλεις καθόλου. Βγάζεις τον Φελαϊνί, ο οποίος χθες είναι σχεδόν συγκλονιστικός. Και το μάτς είναι 0-0 και μπορείς να χρειαστείς το ύψος του. Να πας στον αέρα. Βγάζεις τον Φελαϊνί. Αυτό να κάνει εσύ ο Λουτσέσκου, θα ήταν ο άνθρωπος και ο τεμαχισμένος. Καλημερίζω τον 547. Περίμενε λίγο, δεν τελειώσε. Μια ώρα με ένα μήνυμα. Πόσο ελεηνό ποδόσφαιρο, Θεέ μου, θέλει να περάσει την οτροπία του στη United. Ο και καλά Special One. Από τη μία λέω, όσυρε, στη μου, τα Ισπανοειδή, αλλά από την άλλη, ακόμα μια χρονιά που δεν μας φτάνεται σε European Cups. Μάριε, αγαπώ και το ξέρει. Καλό το προεκτήριο Θουβού. Να σε καλά, Θουβού μου. Πάμε τώρα στο μήνυμά σου. Από κάτω μας είσαι στα ευρωπαϊκά. Χρυσταθέ, να σου πω. Δεν μου λες, θα σου κάνω. Σωτήρι, στο ούσα να ρωτήσει, φίλε. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ναι. Μιλάω στο Σωτήρι, μην πεταχθεί. Ναι, ναι. Πάμε. Του έκανα μια σαφέστατη ερώτηση. Μου απάντησε. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ναι, όχι. Ναι, έχεις τρία παραπάνω. Γιατί δεν το απαντάς. Τι είπα ρε, δύο παραπάνω, sorry, τι είπα. Άρα η Liverpool έχει δύο περισσότερα ευρωπαϊκά από τη Manchester. Champions League, μην γίνει παρεξήγηση. Champions League και Europa League, εγώ και υπολούχο, ναι, λοιπόν. Συνολικά, ευρωπαϊκά κύπελα πόσα έχει παραπάνω. Η κυπελούχο, UEFA. Ούτε καν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι, η διαφορά, πώς είναι. Τόσο μεγάλη δηλαδή. Ναι. Καλά, είσαι expert. Άντε τώρα, μην φύγει η λέξη έτοιμο. Expert στα αγγλικά. Άντε πρωί-πρωί τώρα. Άντε πρωί-πρωί. Πόσα. Τρία, δύο-τρία, τόσα είναι. Φουβού, στείλε λίγο βοήθεια. Ναι, στείλε λίγο βοήθεια. Γιατί δεν απαντά. Ναι, η Liverpool έχει τρία παραπάνω. Ερώτηση. Τι είναι πιο εύκολο να πάρει ο Άρης, το Europa League ή πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο μιλάω έτσι. Πρωτάθλημα στην Ελλάδα στη Β' Εθνική. Μπράβο, με κάλυψε. Και μόνο το τι σχέση έχει ο Άρης και η κατάσταση που βρίσκεται τώρα η χειρότερη της ιστορίας του. Κατάλαβε, σου λέω. Ever. Τι είναι πιο εύκολο να πάρει ο Πάο. Με τη Λίβερπουλ. Europa League ή πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπουμε, πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα στην Ελλάδα με τις συνθήκες. Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάτσε να τον εξευτελίσω. Αφού είναι πιο εύκολο να πάρει Europa League από ό,τι πρωτάθλημα. Πώς έχει πάρει. Και ο Άρης και ο Πάο. Και ο Ηρακλής. Πώς έχει πάρει πρωτάθλημα. Τι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ο Πάο δεν έχει πάρει. Έχει Europa League, έχει κατακτήσει. Ναι, πρωτάθλημα ελληνικό έχει κατακτήσει. Α, το πάρει τώρα που είναι Champions League. Το πρωτάθλημα τη κάθε χώρα παίζει με ομάδες που είναι και αδιάφορες. Ναι. Σωστό. Όχι ποτέ. Σωστό. Σωστό. Και με ομάδες που είναι αδιάφορες. Από την Πρεσβεία. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ποτέ αδιάφορος ο αντίπαλος αφού έχει το στόχο τον ίδιο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Arsenal Pauk, η Arsenal διψούσε να πάρει εκείνη τη χρονιά το. Ξέρω αν διψούσε, αλλά ήθελε να προκριθεί. Ήθελε. Αλλά και η έστερ του Pauk ήταν πίσω. Ο Pauk δεν ήθελε να προκριθεί. Η έστερ, όχι. Δεν είναι αυτό. Ο Pauk ήθελε. Το ίδιο ήταν. Και την υποβάθμισε, την υποτίμησε, πήγε πιο χαλαρό και αποκλείστηκε. Δεν είναι αυτό. Οι ελληνικοί σύλλογοι ζουν με ευρωπαϊκές βραδιές. Ειδικά ο Pauk. Ειδικά ο ΠΑΟΚ ζει για ευρωπαϊκές βραδιές. Ο ελληνικός σύλλογος, ο οπαδός του. Και του κοστίζει αυτό. Ο οπαδός του. Αρκετές χρονιές. Ο Ενρίκε, όσοι είχαν το ΠΑΟΚ, ο Ρέι και οι όλοι οι υπόλοιποι που παίζανε του ΠΑΟΚ
οι 11 ξένοι δεν ζούνε για τις ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ ή του Άρη ή του Ολυμπιακού. Ναι. Πάνε να παίξουν με μια δύναμη σε ένα ψαροχώρι, πώς τη λέγανε, η οποία ήταν πολύ πιο δυνατή τελικά ομάδα. Ναι. Την υποτιμούν. Όπως η Άρσενα λέει, ποιος πάω τώρα. Σίγουρα το λέει αυτό. Τώρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Ρε εσύ, σου λέω με τον Βενγκέρ, μίλησε στο Μακεδονία Παλάς προηγούμενο βράδυ εδώ. Ο Βενγκέρ, και τι σου είπε. Στορκίζομαι. Δεν σου λέω, μου είπε, θέλουμε να αποκλειστούμε. We don't want to go to the next round. Ω φέτος θέλουμε οπωσδήποτε το πρωτάθλημα. Αλεβουζέ, θέλουμε οπωσδήποτε. Δεν σου λέω ότι κατέβηκε στο Χάιμπορ η Άρσεναλ για να αποκλειστεί. Όλοι τσαμπιώνε. Καταρχάς, αν ήθελε να προκριθεί, έκανε μία ένεση υπνοτική στον Ντένις Μπέρκαμ. Ναι. Ερχόταν εδώ πέρα, κοιμόταν δύο ώρες πάνω στο ταξίδι, ερχόταν εδώ και έπαιζε. Εδώ. Γιατί δεν έλαμε το πλοίο. Εκεί και αυτό. Εκεί έπαιξε ο Μπέρκαμ. Εκεί έπαιξε, ναι. Και σε άλλα ματς. Εκεί δεν προκρίθηκε ο Πάουκ. Σωτηρή! Εκεί δεν προκρίθηκε. Τον γκολ το βάζει ο Μπέρκαμ. 1-1. Ο Μπέρκαμ με τον Μπέρκαμ, ναι. Λοιπόν, ποιο περιγράφει για το Μετρόπολης το Πάουκ Άρσεναλ. Εσύ. Χρήστος Τζαλτίδης. Α, ήσουν εκεί, πήγε εκεί, στείλανε εκεί. Πάουκ Άρσεναλ, σου λέω, βρε. Α, εδώ Πάουκ Άρσεναλ. Το 1-0. Τότε ήταν εδώ τα χρόνια τη. Τη ιδιαιτερότητα. Τη σωστή αθλητικογραφία, τη καθαρή, έτσι, ναι. Τώρα έχουν γίνει. Τότε Άρης ήμουν, ρε φίλε, απλά δεν με ξέρανε. Πού να γίνει τώρα αυτό. Γιατί? Πού να γίνει τώρα. Άνετα το περιγράφω το μάτσο. Και εγώ. 100% και, εγώ. Και να σου πω και κάτι. Και αν με βάλεις, θα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Ναι. Δηλαδή θα έλεγα. Ο Σαββίδης τώρα που κάνεις. Βέβαια. τι είναι αυτά, έσχος! Λοιπόν. Ο 501, ναι. Απλά αυτό μόνο, επιχειρεί να απαντήσει στο quiz μου. Ποιος τα έπαιξε, εμείς ακούγοντάς σε. Ποιος την έπαιξε, εγώ χθες βράδυ, μετά τις 11.30, μετά την παράσταση. Στο θέατρο, προφανώς εννοεί το θέατρο των ονείρων, το Γέρικο Τράφορντ. 547, ευχαριστούμε που συνεχίζεις και μας ακούς εμάς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο Δημήτρης εδώ. Άλλωστε, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω, σήμερα η εκπομπή, γιατί όλοι θέλετε να δείτε αν θα ξεφύγουμε. Και θα ακούστε, ξεφύγουμε. Θα ακούσετε μεγάλες αλήθειες. Δεν θα ξεφύγουμε, ναι. Εμείς δεν είμαστε αυτού του ύφους. Μην ξεχνάτε, quiz του Χρύσανθου. Ναι. Ποια ιδηροειδή ξεφτέλησαν χθες τη Manchester United. Αν δεν το ξέρεις, ποιος έκανε τον DJ. Εψέ και έπαιξε τα 5 κομμάτια αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Όλα ροκ. 65 γυαλάκι ηλίου, ευρώ δηλαδή. Και όλοι, μα όλοι από το Opticon Express κερδίζουν δωρεπιταγή 50 ρου. Τηλεφωνικά έτσι, 23-10, καλείτε και τώρα στο διάλειμμα. Δείχνουν αυτά και 3 οκτάρια. 3 κομμάτια Stones, Foxy Lady, Jimi Hendrix και το Help Me, όχι των Beatles, το άλλο το καλό. Ποιος τα έπαιξε, εψέ το βράδυ και πού. Ρε τι πάθαμε, ρε τι πάθαμε. Παιδιά, θα αναγκαστώ να δώσω βοήθεια, γιατί εντάξει, στο γελίο quiz του Τσαλτίδη απαντάτε. Στο δικό μου, που δεν είναι γελίο, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, θα δώσω μια βοήθεια. Σας διάβασα νωρίτερα το track list, ρε παιδί μου, των κομματιών αυτών. 5 κομμάτια τα έπαιξε κάποιος εψέ το βράδυ. Αφαιρώ το κάποιος, γιατί είστε πέρα ανοιχτωμένοι, και λέω ότι τα έπαιξε ως DJ εψέ το βράδυ ο θρύλος των θεών. Keith Richards. Ο θρύλος Keith Richards των θεών Rolling Stones. Το Tumbling Dice των Stones. Το Help Me του Sonny Boy Williamson. Το Time Is On My Side των Rolling Stones. Το Street Fighting Man των Rolling Stones. Και το Foxy Lady του Jimi Hendrix. Πού τα έπαιξε. Αφαιρώ το ποιος, σας το έκανα εύκολο. Εψέ το βράδυ τα έπαιξε ο Keith Richards. Πού τα έπαιξε. Πού τα έπαιξε. Και το εύκολο του Σαλτίδη. Ποια η ισπανική ομάδα χθες το βράδυ νίξε στο Old Trafford, δώρο η νίκη και η πρόκριση δώρο του Ζωσέ Μουρίνιο, πραγματικά στην κυριολεξία. Καλείτε τηλεφωνικά 2310, δείχνουν αυτά και 3 οκτάρια στη Μαριλίζ οι απαντήσεις. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Οι ιτημένοι, οι χαμένοι κερδίζουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και σε μεσικά μπορείς να συμμετέχεις, μόνο όμως αν στείλεις κάτι άλλο. Όχι ξερά για τον διαγωνισμό. Χρωστάμε νομίζω 2 μόνο μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά. Το διάβασα αυτό ο Χρήστανθος. Καλημέρα σας. Προτείνω στους αγαπητούς συμπολίτες, φίλους της ομάδας της Αγίας Βαρβάρας, να κάνουν συλλαλητήριο στις 21 Τρίτου, λέει ο Αριανός 887. Αυτό, μήπως εκεί κόβεται, υπάρχει συνέχεια. Παίζει μπάσκετ, Άρης ΠΑΟΚ, φίλε, γι' αυτό. Η αστυνομία θα επιλέξει να αναβληθεί το παιχνίδι, άμα γίνει αυτό. Α, όχι, okay, sorry, δεν το ήξερα. Σωστό, δεν πήγε το μυαλό μου. Αυτό που 21 Τρίτου. Ναι. Τι μέρα πέσει, Χρήστανθε? Τετάρτη. Τετάρτη ώρα. Δεν έχει βγει ώρα ακόμα. Δεν έχει βγει ώρα. Μπορεί να πάει 3-4 ώρα για να δουλεύουν τα γραφεία και εταιρείες. Τι ωραίο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον αποκλεισμό μας. Γραμμές ανοιχτές. Αλλά είχαμε ελλείψεις. Μα ποιος έλειπε, δεν έπαιζαν όλοι. Ο Σερ Άλεξ.
Λέει ηρωνικά 8-8-7. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και συνέχεια. Έτσι, ηρωνικά, δηλαδή θα καθάριζε ο Σέρα όχι διαιτητικά παρασκηνιακά, εννοεί σαν coach. Έτσι, δεν συγκρίνω. Σέρα Άλεξ με την Πορτογαλική. Με το Ιβυροειδέ που έχω στον πάγκο. Λοιπόν, γραμμέ ανοιχτέ για να βγείτε στον αέρα. Ασπρόμαυρε αλήθειε με Χρήστατο Τσαλτίδη, Μάριο Ασλαμή. Πιστεύω αυτό το που έχει τώρα το εψιλόν, το πολύ κρίσιμο αυτό ερώτημα, δεν σε έχει απασχολήσει ποτέ εσένα. Η Έλλη, διάβασα το. Η Έλλη τα έχει με τον Άρη που είναι πολύ μικρότερό τη και η μητέρα του δεν τη θέλει για νύφη. Να κάνει υπομονή ή να χωρίσει. Εμένα λίγο δύσκολα, ναι. Κάτσε, η Έλλη, περίμενε λίγο. Η Έλλη τα έχει. Ο Άρης είναι πολύ μικρότερό τη. Ναι. Έτσι. Ναι, εγώ είμαι ο Ηρακλής, εσύ ο Άρης μικρότερο, ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η Έλλη. Αυτή είναι η μαμά. Και εκείνο είναι ο Άρης. Κάτσε, παιδιά, αυτή είναι η μαμά. Αυτή είναι η Έλλη. Η Έλλη πρέπει να είναι αυτή. Ναι, ρε φίλε, η μαμά είναι αυτή και τον πιάνει χέρι συγγνώμη, τον Άρη. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εδώ δε, εδώ δε. Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα η μαμά δεν τη θέλει γιατί είναι μεγαλύτερη ή γιατί είναι διπλάσια από τον Άρη. Σωτήρι, δε στον Άρη πρέπει. Εσείς βρείτε μια άλλη ηθοποιό, ρε. Ε, Ιβάν, τι γίνεται ρε φίλε στο έψιλον. Α, σχολιάστε λίγο παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Ο Αλέξανδρος Νικουρέζος είναι πλέον σύντροφος της Νατάσας, είπαμε Σωτήρη, Καλογρίδη. Η οποία λέει ηθοποιός, εγώ δεν την ξέρω αυτή. Ωραία γκαλιά. Να ανοίξω τον Αλφα. Σα σούμο είναι αυτό. Αλφα, γι' αυτό δεν πιάσαμε το Σαββίδι. Η απάντηση. Άνοιξε λίγο. Άνοιξε. Με, ρε, φίλε. Λοιπόν, ήδη περιμένουν δύο φίλοι να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Όνομα για να μην μιλάμε απρόσωπα και με αγένεια. Ομάδα γιατί έχει αξία αυτό που λέει, τοποθετείται. Περιμένει ο ακροατής. Ποια ομάδα υποστηρίζει. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρος, ο παδός του Άρεος Θεσσαλονίκη. Να πω, Αλέξανδρε, μαζί μας είναι ο Ότο Καλογεράς, 6-94-97, θες να πάει να κάνεις σέρβις στο αυτοκίνητο. Και εμείς στο Old Trafford, οι Μπέτιδες, ένα Καλογερά θεούμε, ή τα οπτικά να πούμε, γιατί θα μας βάλει τα μάτια αυτό το κοντό, να πούμε. Έχει κάνει τη Manchester United, γιατί και είναι, δεν πω καμιά βάση. Φίλε, χίλιες φορές, Δημήτρης Πανός ή Μπάμπης Τενές, χίλιες φορές το εννοώ. Πάμε, Αλέξανδρε. Την ίδια τακτική έχουμε. Χίλιες φορές Δανειοί. Βασίλης, βέβαια, κατά ναι. Μπροστά. Λοιπόν, να μην σας κρατάω από τη γραμμή. Επειδή ξεκινήσατε την εκπομπή πρωί-πρωί, 10 και λέγατε κερδίζει όποιος πάρει το 65, το 65, λόγω των ημερών καλό είναι να πληρώσετε ένα 45 κόλ. Εντάξει. Άντε, καλημέρα. Για δεύτερη φορά συναντιούνται Αριανός και Χιούμορ στην εκπομπή. Καλημέρα, επόμενη. Πλάκα, δεν έχουμε πει. Τι είναι αυτό? Το όπλο αυτό. Ναι. Περίεργο. Τι είναι? Σοβιετικό είναι. Τι όπλο λέμε ότι είναι αυτό? Οχτάρι, δεκάρι, δωδεκάρι, τριανταπεντάρι. Είχες περίστοφο ποτέ στο στρατό? Όχι. Σωτήρη, εσύ? Εγώ σαν αερονόμος είχα. Smith & Wesson, Αμερικανιά τελείωτη. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ευτυχώς χωρίς σφαίρες. Καλημέρα, και σφαιράκια είχαν. Ναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ξυπνάτε, παιδιά. Ναι, ακούγομαι. Εσείς, ναι, όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Έχουμε ένα σωλήνα εδώ, ετοιμάζουμε, ψάχνουμε τις χορεύτριες του Μάτσεστερ. Μάλιστα. Α, ο Φευγάτος, ο παδός του Άρεος. Και? Εσύ, ρε Άλεμε. Ορίστε. Που παίζατε την Κυριακή, το είδατε το μάτς στο γήπεδό σας και παίζατε λες και ήσασταν φιλοξενούμενοι. Το Σάββατο καταρχάς. Ναι, πίσω από τη σέντρα όλοι. Αυτή η ομάδα μόνο. Πού βρε μυθομανή, πού βρε ψεύταρε. Πού βρε ψεύταρε, άντε. Άντε βρε παπά. Μέχρι το 60 δεν φάνηκες, άντε. Άντε. Εσύ τι έκανες? Διώξε το Σαλάχ και πάρ' τον Ουάρντα, άντε. Σε βοηθάω κιόλας. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Διώχνει Σαλάχ και παίρνει Ουάρντα, άντε. Σε βοηθάω εδώ και δύο μήνες. Άστε ρε φίλε τώρα. Κοίταξε και ξέρεις που θα το χειρότερο για σένα. Ναι. Που θα δεις τελικό Ρεάλ Λίβερπουλ. Αυτό τώρα τι είναι, που να φας τη γλώσσα σου? Το νέο ανέκδοτο είναι αυτό. Το νέο ανέκδοτο. Ο κύριος Ζορμπατζόγλου δεν είναι εκεί? Όχι, είναι άρρωστος σήμερα. Ξέδρε Χρήσαθε, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί? Γιατί θα ανέβουμε του χρόνου Super League και δεν θα του συναντήσουμε. Λες, μα εγώ πιστεύω του συναντήσουμε. Φούντογλου. Φούντογλου να πάνε εκεί με τον Άλεμο δίπλα το Φαλάκρα αυτό το σύχαμα. Να παίζουν μαζί. Γιατί αυτός θα ανέβει? Περίμενε, γιατί αν ανεβώ και πέσει ο ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Απόλλων Πόντου, θα γίνεται χαμός. Κατηγοριάρα θα είναι του χρόνου. Όλες οι μικρές ομάδες. Κατηγοριάρα. Γιατί η πόλη είναι κίτρινη, βρε. Πάντως εσύ και χωρίς ντέρμπι του χρόνου, αν πέσει ο ΠΑΟΚ, πάνω από πέμπτος δεν τερματίζεις. Επόμενη γραμμή. Όχι, έκλεισε. Συγγνώμη. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε ο φίλος.
Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ο Χάρης Παπαγεωργίου, ναι, απίστευτο, ναι. Πάμε, Ανδρέα, καλημέρα, σε ακούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Χάρης Παπαγεωργίου. Τε σωστά, πού να τον ξέρεις. Ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας τα τελευταία 40 χρόνια. Τόσο, καλά. Η φωνή σου, η φωνή σου είναι ίδια. Ίδια. Και, και ο τονισμός, η, εκφορή, ναι, η εκφορά του λόγου, απίστευτο, απίστευτο. Το, ζει ακόμα. Έλα ρε τον άνθρωπο, το φας. Και ζει και βασιλεύει στο πανόραμα και τον βλέπουν οι γυναίκες το και λιώνουν. Το πιο γλυκό χέρι στην ιστορία. Ο πιο γλυκός καρπός τον συγκρίνω μόνο με τον σχορεμένο τον Πίτ Μάραβιτς τον Αμερικάνο, κανέναν άλλον. Μπράβο, μπράβο. Από το, ωραία, κέντρο, ωραία, από το κέντρο με καρπό. Πόσο χρόνο είσαι? Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Πόσο χρόνο είσαι? 40. Και δεν ξέρει το Χάρη Παπαγεωργίου, ρε. Το ξέρει, μωρέ, τώρα θα σε κάνει πάση με την υπαοξή. Λοιπόν, λέγε. Πήρα να... Μ' αρέσει γιατί έχετε χιούμορ. Λοιπόν, πήρα να πω ότι το περίστροφο είναι 37 Smith & Wesson της σειράς Bodyguard. Δεν... Κάτσε, μιλάς σοβαρά. Τα Smith & Wesson είναι μακριά. Εδώ έχω άλλος που μου λέει ότι είναι revolver. Ναι, δεν είναι Smith & Wesson. Δεν είναι Smith & Wesson. Τι τα Smith & Wesson είναι μακριά? Τα Smith & Wesson έχουν 500 μοντέλα. Θα μου πεις ναι, ναι, αλλά ναι, το κλασικό Smith & Wesson τουλάχιστον. Λοιπόν, λοιπόν, και φρονώ, τέλος πάντων, είναι μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν θέλω να την κάνω τώρα γιατί τυχάνει να είμαι και λίγο ειδικός. Όσον αφορά για το αν θα πέσουμε ή όχι που είπε ο προηγούμενος, εγώ νόμιζα να μιλούσε για την Nike. Γιατί κανονικά ο οργανισμός λέει ότι όποιος φεύγει από το γήπεδο, χωρίς, για οποιονδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε λόγο, ναι, όποιος δεν βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, υποβιβάζεται κατευθείαν. Ναι. Έτσι. Λέει έτσι λέει ο κανονισμός. Δεν ισχύει αυτό που λες. Το έγραψε, ένας, ο οποίος μερικές φορές νομίζω ότι είναι δημοσιογράφος, δεν ισχύει αυτό που λες. Ότι ισχύει. Αν δεν βγεις στον αγωνιστικό χώρο, μηδενίζεσαι, ναι, έχεις αφαίρεση βαθμών και μπορεί να φτάσει η ποινή σου μέχρι μείον 10. Ωραία, να ξέρεις, επειδή γράφουν διάφορα κάποιοι, επειδή έτσι. Εντάξει, δεν μην το αναπαράγεται κιόλας. Επειδή. Το δέχομαι. Το δέχομαι. 38 μου λέει ο άλλος ότι είναι το περίστροφο. Αυτό δεν σου πάρε, παιδιά. 38 Bodyguard. Και... Δεν, θέλω, δεν θέλω να το πω. Ίσως κάποια στιγμή από κοντά να σου αναλύσω αυτό γιατί είναι ολόκληρη ιστορία. Για τα όπλα, όχι, δεν πειράζει. Ας το... Δεν είμαι κατά. Εγώ είμαι υπέρ της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας όπου αυτή χρειάζεται. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Για πολλούς διαφόρους λόγους που δεν ξέρω αν θέλετε να σας αναλύσω, ας πούμε, σε κάποια στιγμή, αν έχω ένα λεπτό να σας αναλύσω. Ναι, πες το στα γρήγορα, πες το. Λοιπόν, διότι το να, κάποιος αν έχει σώα στα σφρένας του, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, είτε κινδυνεύει ζωή του ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, και έχει περάσει κάποια τεστ, ξέρει να το χειρίζεται, ξέρει να το συντηρεί και να το αποθηκεύει σωστά. Λοιπόν, η πιάτσα, ας πούμε, το εμπόριο βρίθει από, ναι, από ντουλαπάκια ασφαλείας. Ανδρέα, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να έχεις μαζί σου όπλο. Μπορεί εγώ κακιά στιγμή να μαλώσω με το χρήσιμο. Υπάρχει νόμος. Αν έχω όπλο πάνω μου, στην κακιά στιγμή. Νόμος. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για όλες τις περιπτώσεις. Έτσι σωστό, και για αυτό. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι με ειδικά στην εποχή που ο νόμος έχει βγει πριν από 15 χρόνια, να πούμε. Έτσι, τα πράγματα αλλάζουν. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλω να κλείσω να ξέρω χρόνο. Ευχαριστώ για το ωραία, δηλαδή, καλά. Καλημέρα, ωραία, να είσαι καλά. Να επόμενη καλά. Γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Εγώ μιλάω, Εσύ μιλάς, ναι. Α, ο ΑΕΚ, από την Αθήνα είσαι. Άστα να πει. Ο Παύλος. Μπράβο, χθες έκλεισε το τηλέφωνο, ήθελα να σου πω για το site και έκλεισε το γραμμή. Ναι. Που είπα την άποψή μου. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, ρε παιδί μου, έτσι να βρουν και παοξίδες. Ναι. Να δούμε λίγο το πράγμα. Ο Λάισμαν, όταν μπήκε το γκολ. Ο Λάισμαν, με γύρισε στην άλλη επίστροφη. Ναι. Ο βοηθός, ο ασίστα ρεφερή. Ο βοηθός. Είδαμε τι έκανε. Έτρεξε κατευθείαν προς τη σέντρα, δεν έτρεξε. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αυτό λέμε. Θα φέρουμε 25 Λάισμαν εκεί πέρα, ναι, γιατί είμαστε και θεατές, έτσι πάμε και χρόνια στο γήπεδο. Και έχω τύχει να κάθομαι σε αυτή την πλευρά και να περνάει η μπάλα από το δοκάρι 3 μέτρα και εμείς να νομίζουμε ότι πήγε ΣΥΡΙΖΑ η μπάλα. Έτσι δεν είναι? Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπεις από την τηλεόραση και λες ότι ήταν 5 μέτρα και ξαφνικά ήταν... Είναι αυτό που λέω εγώ, παιχνίδια της κάμερας, ναι. Και εγώ το έχω δει. Α, μπράβο. Και λέω εγώ τώρα, αυτός ο άνθρωπος εκεί που βλέπει τον άλλον offside, που η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια, έτσι. Αν πέρναγε από δίπλα δεν το καταλάβαινε, αν πέρναγε κάτω από τα πόδια δεν το καταλάβαινε, αν πέρναγε και του χτύπαγε λίγο τη φτέρνα δεν το καταλάβαινε, αν πέρναγε και του χτύπαγε τη γάμπα πάλι δεν το καταλάβαινε. Απλά το μόνο που μπορεί να καταλάβει είναι ότι βλέπει έναν άνθρωπο ένα μέτρο offside μπροστά, δεν σηκώνει το σημαίακι, πρέπει να το σηκώσει εκεί το σημαίακι και να φωνάξει το διευθυντή για διευκρινήσεις. Να του πει ότι δεν μπορώ να ξέρω αν
αυτός επηρεάζει, ήταν επηρεάζει, ακούμπησε, δεν ακούμπησε, αλλά είναι offside. Ναι. Έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση. Προφανώς, ξέρω εγώ. Αν ήταν σωστός Λάισμαν, σωστός βοηθός. Το λοιπόν, αυτά τα παραμύθια να τα αφήσουν οι παουξίδες, ο διαιτητής αυτός ο Λάισμαν ήταν όπως ήταν και το μάτι του κυπέλου, αν χρειαζόταν μια τέτοια στιγμή θα το έκανε και αυτό το, γιατί αν έβρισκε στη φτένα και δεν μίλαγε κανένας, θα το μέτραγε γκολ, ο διαιτητής θα παρασυρότανε, ναι. Επειδή αυτός έπρεξε. Έτσι δεν είναι. Η πρόθεσή του ήταν να μετρήσει ό,τι και να μπει. Ναι. Πώς μιλάνε τώρα και λένε όλοι ότι η πρόθεση των διαιτητών ήταν... Η Άννα, όχι ρε φίλε, δεν ήταν έτσι. Διαμαρτυρήθηκε η ΆΕΚ εκεί, αυτοί που ήταν εκεί διαμαρτυρήθηκανε και καλά κάνανε και διαμαρτυρήθηκανε. Έκοψε ο διαιτητής, πάει σε αυτό να είναι, προφανώς θα του είπε υπήρχε παίκτης στο offside. Γιατί όταν κοίταξε δεξιά δεν πήρε σηκωμένη σπέρα, δεν τρέχει αυτός. Ο διαιτητής είδε τον παίκτη εκεί πέρα. Ωραία, αλλά Παύλο. Πώς θα ξέρει αν είναι offside. Ωραία, Παύλο, έγινε παλικάρι μου, έγινε. Έγινε. Φιλιά στην Αθήνα, φιλιά στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Δακρύσαμε πες τον προηγούμενο. Δακρύσαμε, λέω στον προηγούμενο. Ναι, πάμε. Ναι. Ναι. Πάνε, έχουν 100 ράδια. Πρέπει να βγαίνουν να μαζαλίζουν εδώ πάνω. Ας βγουν εκεί να τα πούνε. Εντάξει, και εμείς βγαίνουμε κάτω. Όταν βγαίνεις εσύ όμως, όταν βγαίνεις εσύ κάτω, καλά είναι όμως. Δεν βγαίνω κάτω. Συγγνώμη, τον κύριο διπλανό στον νομομαθή θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Τον νομομαθή, λίγο ηρωνικό. Έλα, Μάρια, σ' ακούει ο κύριος. Εσένα λέει μάλλον. Εσένα νομίζω. Μάλλον και λίγο με την ηρωνία που είχε μάλλον σε σένα. Το νομομαθή είναι ηρωνικό. Με το είπα με τον τρόπο που το είπε, ναι. Παρόλο που είναι ηρωνικό, είναι και γενικά αποδεκτό. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις. Ο τέταρτος βγήκε προκειμένου να διαμαεί όλες τις συνθήκες είναι ασφαλείς για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Δημήτρης αν βγήκε και ο τέταρτος. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί δεν ήμουν εκεί. Με βάση το ρεπορτάζ των συναδέλφων, ναι. Βγήκε, ωραία. Έδωσε εντολή να βγουν οι ομάδες ο διαιτητής. Δεν γράφει κάτι τέτοιο στο φύλλο αγώνα. Βγήκε ο Πάγκο για ζέσταμα. Ο Πάοκ βγήκε. Ο Πάοκ έλεγε. Κοίταξε. Ο Πάοκ βγήκε μόνο επειδή. Άκουσε με λίγο. Είχε τι να κάνει και λένε πάμε να ζεσταθούμε. Όχι. Επειδή ο Πάοκ είναι πολύ πλέον έξυπνο σε αυτά τα θέματα και σε αυτά τα δεδομένα. Να πω κάτι. Ήξερε ότι ένα το θέμα έπρεπε δύο. Να το πάει εκεί. Τώρα την προπαγάνδα σου τώρα. Το ρωτά πάει να απαντήσει. Εσύ περίμενα. Αλλά εντάξει, πε αυτά που θε. Δεν σου λέω, δεν σου απαντώ τίποτα. Πε αυτά που θε. Σε κάνω μια απλή ερώτηση και μου λε ο Πάοκ είναι έξυπνο. Μα σου λέω. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτό το οποίο λε εσύ. Ότι ο διαιτητής έδωσε εντολή να βγουν οι ομάδες. Δεν επιβεβαιώνεται. Τι να κάνουμε δηλαδή. Επιβεβαιώνεται. Το γράφει στο φιλοαγώνα. Ναι, και γιατί δεν το διέκοψε οριστικά εναντίον του ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ποιος σου είπε ότι δεν το διέκοψε οριστικά εναντίον του ΠΑΟΚ. Γράφει. Κάνεις, άκουσε με λίγο. Πώς, θύμισε μου το όνομα σου. Να σου πω κάτι. Θύμισε μου το λίγο. Δεν το λέει ποτέ. Ωραία. No name, άκου λίγο να σου πω κάτι. No name. Άκου λίγο, no name, άκου λίγο να σου πω. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λέγατε αυτά που θέλατε. Δεν είναι αλήθεια. Θα πούμε αυτά που θέλουμε εμείς. Επίτετα. Γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Ωραία, εμένα τι με ρωτάς τότε. Θες να πω, εσύ απλά πιες μια διαφορά. Θες εγώ να λέω αυτά που θες εσύ. Δεν θέλω να συμφωνήσεις. Κάνω μερικές ερωτήσεις τις οποίες δεν μου. Δεν με αφήνεις να απαντήσω όμως. Α, δεν σε αφήνω να απαντήσω. Με άφησες. Πουθενά γραμμένο ότι τους είπε να βγούνε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αυτό το έλεγε ο ΠΑΟΚ. Και καλά κάνει και το λέει γιατί αυτό είναι το συμφέρον του. Ναι, μόνο πάω που το έλεγε. Να κάνεις ζέσταμα. Τι? Ναι, ή φίλε. Μα φυσιολογικό δηλαδή, είναι. Όπως ο ΠΑΟΚ έλεγε ότι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εσύ δεν είπε βγείτε έξω και εγώ θα ανακοινώσω την απόφαση. Δεν υπάρχει που δεν. Όχι, αυτό το λέει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λέει δεν το είπε. Η ΑΕΚ λέει άλλο. Εγώ δεν είμαι εκεί να σου πω, είμαι μπροστά να σου πω. Ότι δεν το είπε ο διαιτητής αυτό. Δεν το είπε ποτέ. Είπε ότι το διακόπτουμε. Η ΑΕΚ λέει ότι ο διαιτητής είπε το διακόπτω λόγω της εισβολής Αβίδη. Αυτό λέει η ΑΕΚ. Το άλλο λέει ο ΠΑΟΚ, ας λύσει το δικαστήριο ποιος έχει δίκιο. Αλλά γιατί θες εγώ να πω αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να πεις τίποτα. Να πεις αυτά που ακούγαμε εμείς στην αναμετάδοση του αγώνα, ότι ναι το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Η θέση αυτή ήταν του ΠΑΟΚ. Η θέση αυτή ήταν του ΠΑΟΚ. Α, η θέση είναι του ΠΑΟΚ. Είναι ρε φίλε. Άμα άκουγες την αναμετάδοση από τον Τζακίρι, από τον Τζακίρι που έκανε, που είναι φόλα εξής και εύχεται να πέσει ο ΠΑΟΚ και να διαλυθεί ο Άρης, θα άκουγες να λέει ότι φταίει ο Σαββίδης. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ο δημοσιογράφος της Νόβα δηλαδή ήταν ΠΑΟΚ. Ο συνάδελφος της Νόβα που έλεγε. Ο συνάδελφος της Νόβα που έλεγε είναι ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και έλεγε αυτό που λες εσύ. Ο Κωστής Μπότσας. Ο άλλος ο Βογιατζάκης που την έπεσε ο Μίχελ έλεγε το άλλο. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό γίνεται. Δυστυχώς αυτό έχουμε φτάσει. Και ας πούμε και κάτι που είναι λίγο πιο ποδοσφαιρικό για μένα. Τι μου βάζετε εκεί και τον Ηλία Βλάχο στην Τούμπα. Το μισό μάτς. Γι' αυτό βάζει τον Ηλία Βλάχο. Πάμε στον επόμενο. Το μισό μάτς πήγαινε πρώτη Δευτέρα. Α, συγνώμη, και έλεγα. Το άλλο μάτς το μισό με Ισίδωρο Πρίντεζη Θεό. Γκάζια βέρτα. Γκάζια. Έλεγα άντε αγόρι μου, μπες εσύ.
Άντε, μην κοιτούσε για να. Να κλωνοποιήσουμε τον Ισίδωρο όμως το φίλο μου. Μόνο Ισίδωρο Πρίντεζη. Μόνο. Αφού είναι ένα μάτς. Ένα σπορτκάστερ. Τι μου, επειδή είναι τραπέζι, πάω. Είναι εκπληκτικό να πρέπει να λέμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Κριτικάρουμε όμως μας κριτικάρουν και σένα. Και σε ειρωνεύονται. Καλός Άγιος ο Ηλίας Βλάχος. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά κοιμόμασταν. Ευλάξ. Κοιμόμασταν. Μια χαρά είναι ο Ηλίας. Λοιπόν. Να δω εσύ, όλους κριτικάρεις, μα κάνεις μετάδοση, δεν θα κάνεις. Έκανα χαμό. Από το στούντιο. Και στο στούντιο. Ζήτησαν παράγοντες της ΑΕΚ να με γνωρίσουν. Να κάνεις, πάω Ηρακλής από την Τούμπα, να δω τι μετάδοση θα κάνεις. Και να είναι από κάτω, που είναι ο φίλος μου ο Στέλιος ο Κόπτης. Και να σε πω εγώ. Ποιος Κόπτης ο Στέλιος, ποιος, ο Γάκης, ποιος. Και ο Γάκης και ο Στέλιος. Και θα σου πω εγώ τι μετάδοση θα κάνεις, πάω κάτω. Τα quiz, γυαλιά ηλίου, Opticon Express. Περίμενε από τους χορηγούς και θα πάμε στο break. Πάμε στο break. Ποια ισπανική ομάδα, quiz του Τσαλτίδη. Απέκλεισε χθες το βράδυ την Manchester United και που χθες το βράδυ ο θρυλικός Keith Richards των Rolling Stones έκανε τον DJ και έπαιξε αυτά τα πέντε κομμάτια που σας διάβασα νωρίτερα. Σε ποιο μέρος ο Keith Richards των Rolling Stones. 23-10-287-38. Με αυτά και με αυτά, φίλε, με και όλα με όσα γίνονται, στερήσαμε από τους φίλους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στερήσαμε από όλους την επέτειο τη σημερινή. Μία επέτειος αντικειμενικότητας, μία επέτειος μνήμης, μία επέτειος που τρομάζεις. Πραγματικά κάθε χρόνο τα προηγούμενα 6 χρόνια υπήρχαν δημοσιεύματα σπάθας. Και αφιερώματα με το Σπανάθα. Αυτό είναι το Σπανάθα. Είναι αυτό. Και με όλα αυτά, φίλε, δεν υπάρχει, ενώ πέρσι σε όλα τα site το θυμάμαι. Υπήρχε το ίδιο κείμενο με κανένα δυο, ξέρεις. Παραλλαγές. Και τα βίντεο, εδώ μας έσα και τα λοιπά. Σήμερα είναι 14 Μαρτίου, παιδιά. Τι γίνεται. Πού είναι ο Σπάθας. Να πούμε ακροατές. Να πούμε αντίο στον μοναδικό τεράστιο ανεπανάληπτο Στίβεν Χόκινγκ, έτσι. Τον τεράστιο αυτό αστροφυσικό και πνεύμα που έφυγε σε ηλικία 76 είναι ετών. Είναι εκπομπή, αποχαιρετάμε με καθυστέρηση. Και θέλει και ο Σωτήρης να πει αντίο, γιατί χθες δεν ήταν μαζί μας, γι' αυτό όχι για καλό λόγο, στον Χρήστο Σημαρδάνη. Σωτήρη, δεν το τρελαίνω. Ακροατές. Τρελαίνομαι με Σημαρδάνη. Πάμε, ακροατές, καλημέρα. Ο Σωτήρης δεν είπε τίποτα παρόλα αυτά. Από όλα αυτά. Όχι, είναι με το, για το Σημαρδάνη είναι το παιδί, ας το ξέρω. Είναι σαν το φίλο τον άλλον που ξέρω εγώ τι σκέφτεσαι. Και αν θέλει, μπορεί να θέλει και από εδώ πέρα και να τα πει ο ίδιος. Αν θέλει. Άμα θέλει, βάζει μικρόφωνο από εκεί και τα λέει. Άντε βρε μπούφε Σαλάχ. Κοροϊδεύει τη United. Μπούφε Αιγύπτιε. Άντε μπούφε Αιγύπτιε, τραγικέ. Κάνει και πλάκα. Ρατσιστή. Όχι καθόλου, δεν έχω. Παρακαλώ να έρθει η αστυνομία. Δεν είπα για του Αιγύπτιε. Δεν είπα αυτό. Ακροατές! Δεν είπα αυτό. Ο Σαλάχ. Μόνο μπουρδες λες όλη μέρα. Τέσσερις ακροατές περιμένουν. Πέντε δείχνει. Πέντε. Πάμε, έλα. Πάμε. Εδώ σε. Ναι, καλημέρα. Κοιμάται ο φίλος. Δεν κοιμάται ο φίλος, είσαι καθυστερημένος. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσείς. Έλα, είμαι έλα. Ο Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ο παδός τι κάνουμε, παίρνω σήμερα επειδή είστε οι δύο. Γιατί όταν είστε τρεις. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να παίρνει. Σωστό, λάθος είναι στάση. Δεν σου αρέσει, επιλογή σου. Δεν σου αρέσει πάνω από δύο. Εντάξει, και για άλλους δεν παίρνουν για μένα. Είναι, συγγνώμη, ο παδός του Άριος είναι χρυσό. Έλα, Παναγιώτη, πάμε. Γιατί περιμένουν και άλλοι τρεις. Μια ερώτηση θέλω να κάνω που δεν διευκρινίστηκε και έχω απορία. Παρακαλώ, Μάριο. Πώς μέσα σε 8 ώρες μπήκαν 30.000 άνθρωποι με εισιτήριο μέσα στο γήπεδο. Ορίστε. Δεν ήταν 30, ήταν 28. 28,5 για την ακρίβεια. Πήραν εισιτήριο και μπήκαν. Αυτό τι σχέση έχει, κύριε Παναγιώτη. Πώς το βρήκαν, πότε τυπώθηκαν, πότε θεωρήθηκαν από την εφορία. Τα είχε έτοιμα ο ΠΑΟΚ. Άρα ήταν προθεωρημένα. Ναι. Προφανώς. Ή μπορεί να σου πει ο ΠΑΟΚ, θα σου πει ο ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ τη δικαιολογία. Τα είχε έτοιμα ο Βασίλης ο Αλεκοζίδης. Τα είχε έτοιμα. Θα σου πω εγώ τη δικαιολογία. Ήταν ηλεκτρονικά. Εντάξει, αυτή την απορία είχα, ρε παιδί μου. Ήθελα ναι, να ναι, Παναγιώτη. Αλλάξαν τα χρόνια. Δυστυχώς, Παναγιώτη, εγώ με σένα είναι. Είμαι. Ναι. Μα πάντα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να θεωρηθεί ούτως ή αλλιώς κάποιο παραστατικό. Άλλαξε αυτό, άλλαξε πλέον τώρα. Αυτό παίρνει την άδεια από την αστυνομία. Ναι. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω. Να είσαι καλά. Ωραία, ωραία. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα, όνομα και ομάδα. Βέβαια, ήταν του Άρη το παιχνίδι, δεν προλαβαίνω. Καλημέρα. Καλημέρα, όνομα και ομάδα, παρακαλώ πολύ. Σάββας από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Σάββα. Σου δώσε και το πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο, Σάββα, σε παραδέχομαι. Καλημέρα, Σάββα. Λοιπόν, επειδή είδα και ξαναείδα το βίντεο, εκείνο το οποίο θέλω και σε αυτό σχετικά με το που άκουσα τον ΑΕΚΣΥ. Ναι. Ο Λάιτσμαν σωστά δεν σηκώνει τη σημαία κατά την εκτίμησή μου, διότι ο παίκτης της ΑΕΚ που κάνει το τείχος
καλύπτει τον δικό μας τον παίκτη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ναι. Το δεύτερο είναι, εάν θα παρατηρήσεις, δεν ξέρω αν το είδατε, αν κοιτάξετε προσεκτικά, υπάρχει απόκρουση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Τι απόκρουση? Ελάχιστα στα δάχτυλά του. Επειδή κάθισα, το είδα και το ξαναείδα και το ξαναείδα. Mm. Που σημαίνει ότι ο τερματοφύλακας, κατά την εκτίμησή μου, έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του χωρίς να εμπίπτει πουθενά ο παίκτης ο δικός μας και να εμποδίζει οποιαδήποτε κίνησή του. Αυτά είχα να πω να και όλα καλά. Τα άλλα τώρα. Σάβα, καλημέρα, πολύ ωραία παρουσία. Να είστε ωραίος, καλά, να ωραίος. Καλά. Πάντως point. Η ΑΕΚ δεν διαμαρτύρεται ότι παρεμποδίζει τον τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει. Επόμενη γραμμή. Διαμαρτύρεται ότι παρεμποδίζει το Σιμόες. Ναι. Ναι. Η διαφορά. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για τον γκολ, ενώ τον γκολ είναι το τελευταίο. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα μου πεις, από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, από τον γκολ. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλημέρα, πάμε. Περιμένουν τρεις. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Κρίσταθε. Καλημέρα, καλημέρα. Μάριε, το όνομα το δικό σου, αν θες, και ομάδα που στηρίζεις. Μάριε, Αντώνης από Κατερίνη Αριανός. Αντώνης μιλάμε... από Κατερίνη Αριανός, ο Κάρμεν. Με ξεπερνάει αυτό. Ναι, ναι. Άμα πας στο Super 3 Κατερίνη, θα σου ευχαριστήσει περισσότερο. Όχι, να τον φέρουμε μια μέρα στο Super 3 Κατερίνης, θα καταλάβει. Να τον φέρουμε, γιατί Κατερίνη μένει. Να τον φέρουμε. Όχι, πάω συχνά. Για να μην μιλάμε με εκτιμήσεις, εγώ θα τον μιλήσω με τον κύριο αυτό και τον προηγούμενο επαξή που βγήκε με κανονισμούς. Λίγο πιο δυνατά, Αντώνη, λίγο πιο δυνατά, πιο κοντά, δεν ξέρω. Σωστά δεν σηκώνει, γιατί από φέτος υπάρχει κανονισμός ότι αν δεν ακουμπάει την μπάλα ο παίκτης, δεν σηκώνει offside. Αν επηρεάζει τη φάση, το λέει με την επικοινωνία στο διαιτητή. Καλά κάνει και δεν σηκώνει, αφού δεν ακουμπάει την μπάλα. Απλά πρέπει να το ενημερώσει ότι επηρεάζει τη φάση. Πρώτον. Ωραία. Δεύτερον, για τον Παοκτή που είπε, αν τα να βγουν έξω, για να ισχύσουν όλα αυτά που λέει, θα πρέπει να βγει ο διαιτητής στο κέντρο του γηπέδου, να σφυρίξει και αν δεν βγουν οι ομάδες, ότι να γράψει ότι δεν προσήλθαν οι ομάδες. Από τα μέτρα από τα αποδυτήρια δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί έτσι λένε οι κανονισμοί. Και τρίτον, δεν μου λέτε, κύριε, ο κύριος Μίχελ, τι είναι στην ΠΑΕΠΑΟΚ? Διευθυντής κάτι. Ναι, κάτι λοιπόν, τεχνικός διευθυντής. Από τη στιγμή που γράφει και στο φιλαγόνος ότι είπε «You are finished», είναι εκφοβισμός προς το διαιτητή. Άρθρο 19, υποβιβασμός του ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε άλλο είναι σκάνδαλο. Ο κύριος Σαββίδης είχε όπλο πάνω του. Είχε. Άρθρο, δεν θυμάμαι 20. Τον αριθμό που είπε ο κύριος Μαλάτος, φυλάκιση 3 έως 5 χρόνια. Γιατί έχει το φυλάκιση 3 έως 5 χρόνια είναι του ποινικού κώδικα. Είναι άλλο. Δεν έχει σχέση με τον αναδικό. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Μιλάμε τι πρέπει να γίνει. Οτιδήποτε άλλο είναι τεράστιο σκάνδαλο. Δεν πειράζει του χρόνου με τον Ηρακλή να παίξουν ντέρμπι στη Β' Εθνική. Ωραία, όλοι περάσουν από εκεί και περάσουν κι αυτοί. Ζω για να δω Ηρακλή πάω στη Β' Εθνική. Ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Για χαρά, παιδιά, ναι. Αχιλέα Αριανό, είμαι Θεσσαλονίκη. Αχιλέα Αριανό. Δεν παίρνω επειδή δεν είναι ο Δημήτρη. Εγώ μ' αρέσει να ακούω και τον Δημήτρη. Τέλος πάντων, εγώ ναι, μια παρένθεση. Ναι. Χρήσανθε να σου πω που λένε για το Σπάθα σήμερα, σαν σήμερα για το μάτσο το 2-0. Σήμερα δεν λένε, τα προηγούμενα χρόνια λέγανε. Σήμερα δεν το έχουν, είναι η επέτειος. Ναι, σήμερα δεν το κάνανε, ναι, ναι. Όχι, απλά θέλω να πω για αυτό για το Σπάθα, παρένθεση. Να θυμούνται όλοι ότι σε εκείνο το μάτς, απλά λέω για παρένθεση να θυμόμαστε λίγο. 7-0 ήταν οι τελικές. Απλά. 7-0 οι τελικές, ναι, το θυμάμαι. 7-0 οι τελικές, φίλε μου, ναι, ναι, ειλικρινά. Το 0 του Πάου το θυμόμουν, το 7 του Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα και μιλάνε για μια κίτρινη που ήταν στο δεύτερο λεπτό στον Γκαρσία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παρένθεση αυτό. Εγώ γενικά δεν είμαι έτσι ένας αυστηρός κριτής που θέλει να λέει όλοι όπως άλλοι ξέρουν, να είχε πιστόλι, είχε τόνα, είχε τάλο. Ναι. Παιδιά, κάποια πράγματα έχουν μια λογική, ένα λογικό πακόλουθο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όπως είπε και εγώ συμφωνώ με τον Χρήσανθο, ένα τέτοιο γκολ άμα το φας το 90 ρε φίλε και κρίνεται το πρωτάθλημα, άμα το φας και σε ΑΕΚ, προφανώς θα φωνάξεις, θα πεις ρε φίλε αφού εδώ πέρα υπάρχει παίχτης που επηρεάζει η συμμετέχεις στην πάση. Άμα είσαι ΠΑΟΚ, μπράβο, άμα είσαι ΠΑΟΚ θα πεις ρε φίλε αφού δεν ακουμπάει την μπάλα. Έτσι. Άμα είσαι ο διαιτητής, με συγχωρείς τώρα, δεν πρέπει να το δώσει κάποιο συγχαρητήριο αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν δίκαιος όλο το μάτς και ήθελε εκείνη τη στιγμή έστω και στα 5 λεπτά να βρει άκρη και να πει ότι εγώ δεν θέλω ρε παιδιά να με θυμούνται ότι έκανα την πατάτα σε αυτό το πρωτάθλημα και θέλει να βρει τη λύση ο άνθρωπος. Π.χ. μετά ίσως θα βγεις, ωραία, βλέπεις αυτό το πράγμα, λες εγώ θα μπουν μέσα, θα γίνει χαμός εδώ. Να μπω κι εγώ. Ωραία. Μαλάκας βέβαια, σε εισαγωγικά, ναι. Πρέπει κάποιος δικός σου να του πει ρε φίλε που πας έτσι. Ναι. Βάλε το κουμπούρι κάμω το, να μην γίνουμε και ρόμπα. Επειδή δεν θέλω να πω όλα σχετικά, ναι, όχι με τη μία να πούμε ρε παιδιά. Αχ, να τους φάψουμε όλους. Α, τώρα, πώς το ποδόσφαιρο, το αγαπάμε. Να είμαστε ενάντια στον Ολυμπιακό, σε αυτό που έκανε ρε φίλε. Γιατί εγώ να σου πω κάτι, φέτος το πρωτάθλημα, εγώ στην αρχή ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Με αυτό που έκανε με το Φίασο, δεν μπορώ να είμαι ρε φίλε, είμαι απέναντί του, πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι δυνατόν ομάδα 19-21 χρόνια πρωταθλητής, ο γίγαντας, να έρχεται εδώ και να κάνει το παν για να μην παίξει το μάτι και να ξεφτυλίζει να σέρνεται έτσι.
Εκεί πρέπει να είμαστε εναντίον, ρε παιδιά. Έγινε, και να λένε Βασιλεία. Και οι ίδιοι παοκτσίδες στο παλικάρι, όχι ότι πέταξε το χαρτί. Ήμαρτο, ρε φίλε. Ωραία. Να το καταδικάσουμε το παιδί αυτό, συλλάβετε τον. Ήμαρτο. Βασιλεία, πολύ ωραία η παρουσία σου. Στο δεύτερο μέρος της, πολύ ωραία η παρουσία σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γραμμές ανοιχτές, παιδιά, καλείτε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Θα κλείσουμε μετά το φίλο γιατί στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου της FIFA. Ναι. Θα είναι και ο Γρηγόρης ο Ατρίδης, mm-hmm. Οπότε θα κλείσουμε παραπέντε για να συνδεθούμε με FIFA. Πάμε, ωραία, φίλε. Ωραία, ναι. Τελευταίος. Όνομα και ομάδα, φίλε. Ντάριο Φερνάντες, Αριανός. Ο Ντάριο, ωραία που το δημήθηκε στον Αργεντίνο. Ντάριο Φερνάντες. Φερνάντες. Χαφάρα. Ναι. Θέλω να σας βάλω ένα κουιζάκι. Ναι. Ποιο θα είναι το μοναδικό double που θα έχει φέτος ο ΠΑΟΚ? Το μοναδικό double. Πέρα από τον Κυριάκο. Χρυσάθε, ναι. Αφανισμός πρέπει. Ορίστε. Φυλάκα κοντός. Αφανισμός πρέπει, αφανισμός. Θέλει να αφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι double. Όχι ρε φίλε, ο Κυριάκος το double. Κυριάκος double. Καλά, αυτό ήταν η απάντηση, Κυριάκος. Ναι. Α, απάντησε, αυτό εννοούσε ως απάντηση, ναι. Σωστή. Ναι. Ο Ντάριο Φερνάντες, μπράβο. Ωραίο. Ο 164 λέει, αν νομίζετε ότι θα πέσει κατηγορία ο ΠΑΟΚ, κοιμάστε όρθιοι. Και πρωτάθλημα θα πάρει. Και συνεχίζει, κλείνει. Δεν σας λέω ποιος γελάει έτσι. Κάντε και επέτειο τελευταίας φοράς στην Α. Θυμάστε πότε είναι? Ναι ρε φίλε, πριν 4 χρόνια. Εμένα πέρυσι. Ορίστε, και ο άλλος πέρσι. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Τι κάνουμε εμάς, όταν μπουκάρουμε μέσα στα γήπεδα, μας ρίχνουνε. Τον λατρεύω αυτό. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Είναι ο 164 ο ένα. Γιατί υπάρχει και ο δύο. Ναι. Που τελειώνει το ίδιο, αλλά μπροστά είναι διαφορετικά τέσσερα ψηφία. Ωραία. Η Σωτήρη, θα φέρει η Μαριλής για τους νικητές τη λίστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα γυαλιά. Η απάντηση φυσικά ήταν. Στο quiz του Χρύσανθου ήταν η απάντηση Σεβίλη 1905. Στο δικό μου quiz ήταν φυσικά Old Trafford, εψέ το βράδυ. Πριν την σέντρα, ο Keith Richards έκανε τον DJ στο Jericho Trafford του Manchester. Ευχαριστούμε στο Τίτλο Καλάδια σήμερα μαζί μας. Στα Dex και την κονσόλα του Μπότσου Καρδιά σου. Αύριο. Αύριο, κατά τη δομή τη δουλειά του έκανε, ναι. Αύριο Τρόικα, κανονικά 10 με 12, να έχετε μια bloody rocking day.